Πώς θα μπορούσε άλλωστε να αρνηθεί μετά από τέτοια πρόταση γάμου? Δεν έχω λόγια. Βασικά είναι υπέροχο, είναι το τοπίο μου και όλα. Είναι φανταστικά η χανονιά, υπέροχα. Και το όλο σκηνικό, εντάξει. Δεν το σκεφτήκα καλά, νομίζω πως ήταν καιρός. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, έτσι μένουμε και ήδη μαζί, άρα σιγά σιγά πρέπει να έρθει και αυτό. Ο 23χρονος Κύπριος από τη Λευκοσία τα είχε όλα σχεδιάσει μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, 2 μήνες πριν το ταξίδι του στα Χανιά. Μου ζήτησε να πετάξω πάνω από το λιμάνι των Χανίων, που θα τρώει με την κοπέλα του, θα είναι για φαγητό δηλαδή, και να πετάξω πάνω με μια επιγραφή, πετώντας με το αλεξίπτωτο πλαγιάς, με αυτό που ασχολούμαι δηλαδή, και να γράφει «Θέλεις να με παντρευτείς» και την ημερομηνία που γνωρίστηκαν το ζευγάρι. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου είπε την πρόταση που του είχε κάνει εκείνο το παλικάρι και εγώ ευχαριστώ δέχτηκα να του βοηθήσω να έχουμε περισσότερο φωτογραφικό υλικό και βίντεο και σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία να βλέπω μια πρόταση γάμου ψηλά. Μίλησα μαζί με τον Γιώργο και μου είπε αμέσως «Ναι, τέλειο, θα είναι τέλειο». Προγραμματίσαμε, εντάξει, λίγο ο καιρός μας τα χάλασε λίγο αυτές τις ημέρες. Σήμερα, δόξα σε ο Θεός, έκαμε καλό καιρό και νομίζω ήταν... Εντυπωσιακό το θέαμα. Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ο Γιώργος ήταν απίθανος. Η κοπέλα δεν πίστευε στα μάτια της. Αυτό το αλεξίπτωτο πλαγιάς δεν έκανε φιγούρες πάνω από το αιρετικό λιμάνι. Χωρίς λόγο, το πανό που είχε κρεμασμένο τα έλεγε όλα. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ούτε περίμενα κάτι εδώ, περίμενα κάτι στην Κύπρο, κάτι απλό, όπως όλα. Θέλεις να γίνεις στην γυναίκα μου? Ναι. Θέλω. Ο Γιώργος και η Ραφαέλα θα ενωθούν λοιπόν και με τα ιεράδεσμα του γάμου μόλις η 20χρονη τελειώσει τις σπουδές της στην νοσηλευτική. Όσο για τα Χανιά, δηλώνουν ενθουσιασμένοι. Προγραμματίζομαι ξανά το επόμενο καλοκαίρι να ξανάρθουμε επειδή είναι μια υπέροχη πόλη. Για να πάμε και θάλασσα και όλα. Έχα ξανάρθει ξανά στο παρελθόν και τον έχω πείσει να κλείσει αυτό το ταξίδι. Υπολογίζουμε ότι του χρόνου θα ξανάρθουμε. Ο Γιώργος έβαλε τον πήχη ψηλά. Γι' αυτό όσοι πρόκειται να κάνετε σύντομα πρόταση γάμου, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει.